Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All Star. Ο κακός καμός στο στιβομάχης με νέες εκπλήξεις θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο του reality επιβίωσης. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από τη σειρά. Τον πρώτο αγώνα Σιλίας τον κέρδισαν οι μαχητές, κάνοντας την ανατροπή και στέλνοντας την ομάδα των διασύμων στο πρώτο συμβούλιο της εβδομάδας, από όπου βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση ο ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες είναι στα ίδια. Μπορεί στις ασυλίες να χάνουν 2-0, αυτή τη στιγμή οι κόκκινοι, αλλά το σύνολο σκορ είναι στο 3-3. Με άλλα λόγια, στο αγωνιστικό μέρος έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Η μεγάλη έκπληξη όμως ήταν τη δεύτερη μέρα και ο δεύτερος αγώνας της ασυλίας, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για πρώτη φορά στον ιστδάτινο στίβο μάχης, από όπου νικήτρια βγήκε η ομάδα των μαχητών ξανά. Οι διάσημοι βρέθηκαν με τον πλάτη στον τοίχο και αναγκαστικά πήγαν στο συμβούλιο και πάλι του νησιού, όπου βγήκαν υποψήφοι προς αποχώρηση. Πρώτα η Ευρυδίκη Βαλαμπάνη και στη συνέχεια ο Σπύρος Μαρτίκας. Θα καταφέρουν άραγε οι μαχητές να κάνουν το 3-0 και να στείλουν ακόμη μια φορά τους διάσημους στο Συμβούλιο του νησιού, ή αυτή τη φορά οι διάσημοι θα σπάσουν τον νικηφόρο σερί. Τα spoiler και τα προγνωστικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με τις διαρροές, μας λένε ότι η νικήτρια ομάδα στον τρίτο αγώνα Σιλίας για αυτή την εβδομάδα θα είναι η ομάδα των διασύμων, η οποία θα καταφέρει να σπάσει το σερί του 2-0. Εσείς παραμείνετε μαζί μας για το οριστικό αποτέλεσμα στη διάρκεια της ημέρας.